Να σας καλωσορίσουμε στο λιτό χώρο. Όπως γνωρίζετε όλοι, απόψε είναι οι απονομές του πρωταθλήματος Sky Running που κράτησε το ενδιαφέρον για όλη τη χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ. Να ξεκινήσω να πω δύο λόγια το τι είναι το Sky Running. Το Sky Running είναι ένα παγκόσμιο brand name που υπάρχουν σε 50 χώρες ομοσπονδίες και διοργανώνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάλι με τη μάνα σου μένουμε δίπλα-δίπλα. Πέρα από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα υπάρχουν και τα τοπικά πρωταθλήματα. Βέβαια από τις 50 χώρες μόνο οι 13 καταφέρουν να κάνουν τοπικό πρωτάθλημα και μία από αυτές τις 13 χώρες είναι και η Ελλάδα. Άρα είμαστε ευτυχισμένοι εμείς σαν Οργανωτική Επιτροπή. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε ποιοι είμαστε η Οργανωτική Επιτροπή. Είναι ο Δημήτρης ο Θεοδωρακάκος, ο Αλέξο Μακρόπουλος που τα ξεκίνησε όλα και έφερε στην Ελλάδα το Sky Running. Εγώ και ο Νίκος Κωστόπουλος. Προσπάθεια βοηθάμε στην εξέλιξη του αθλήματος, του γορυφού τρεξίματος και ο στόχος μας είναι αυτός να οθούμε κυρίως νέα παιδιά και με κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε, να οθούμε και νέα παιδιά στον χώρο, να αυξάνουμε και λίγο μέσα από ενός πρωταθλήματος και τον συναγωνισμό που υπάρχει και γενικά να υπάρχει και μια ένωση των καλύτερων διοργανώσεων στην Ελλάδα που να ρίχνουμε σε ένα πρωτάθλημα. Τώρα θα σας πει λίγα λόγια ο Αλέξης Μακρόπουλος για το τι έγινε φέτος γενικά και στη συνέχεια ο Νίκος Κωστόπουλος που θα σας κάνει παρουσίαση και θα κάνει και τις απονομές. Ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Φέτος το πρωτάθλημα μας είχε δύο αγώνες συνολικά. Ξεκινώντας από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε ένα μήνα, κάθε μήνα από ένα αγώνα, εκτός από τον Αύγουστο που κάναμε διακοπές. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Ταΐγετο, τον Μάρτιο, συνεχίσαμε τον Απρίλιο στο μονοπάτι Παρνασσού. Πήγαμε μετά στο Τύχιο στην Ορεινά Πακτία που ήταν η πρώτη φορά που μπήκε ο αγώνας αυτός φέτος. Όπου εκεί έγινε και ο αγώνας πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που θα πω δύο πράγματα αργότερα. Στη συνέχεια πήγαμε στο Μέτσοβο αρχές Ιουνίου για το Ρούσα Τρέιλ. Μετά ήρθαμε εδώ στο Λιτόχωρο για τον Ολύμπους Μάραθον, όπου ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο World Series. Πήγαμε στο Σταβόρι τέλος Ιουλίου, κάναμε ένα break τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη συνεχίσαμε στη Νίτη, στον αγώνα στο Μαραθώνιο Ηρακλής. Και τελειώσαμε αρχές Οκτωβρίου στο Αλφαμάγιο στην Αθήνα. Δύο πράγματα που ξεχωρίζουν φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι αφενός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Όλυμπος μπήκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μάλιστα έχει ήδη αναπτυχθεί, έχει ανακοινωθεί ότι και το χρόνο θα είναι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο World Series που είναι ένας κύκλος αγώνων, ένα κύπελο 14 αγώνων, γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε το 2020 να διοργανωθεί εδώ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sky Running, που είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ουσία ορεινού τρεξίματος, ειδικά στο κομμάτι του Sky Running που γίνεται στον κόσμο. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Μία χρονιά γίνεται το ευρωπαϊκό και το continental και μία το παγκόσμιο. Αυτό είναι κάτι που όλοι προσπαθούμε και είμαστε κοντά. Αυτό μπορώ να πω για την ώρα. Πλησιάζουμε πολύ καλά. Όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και το ΔΣ του Ολύμπου και η μεριά του Ράμερστορ. Και όσοι εμπλέκονται με την παγκόσμια. Προγράμμα στις απονομές. Φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε και βάλαμε και ηλικιακές κατηγορίες. Ο λόγος είναι προφανής να κρατήσουμε το ενδιαφέρον για πολύ περισσότερο κόσμο. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρωτάθλημα που κρατάει σχεδόν όλο τον χρόνο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο κάποιος να ακολουθήσει όλους τους αγώνες. Οπότε πιστεύουμε και θέλουμε να δίνουμε κίνητρα σε περισσότερο κόσμο να έχει συμμετοχή και να πάρει μια κατάταξη. Οπότε θα ξεκινήσουμε τις απονομές ανάποδα, θα ξεκινήσουμε με τις ηλικιακές για να τελειώσουμε με τους νικητές της γενικής, που είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά εξελίσσουν το σπορ, δείχνουν σε όλους μας το δρόμο και είναι αυτοί που όλοι από πίσω κυνηγάμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να το περάσουμε ένα δύσκολο. Να έρθουν όμως νέα παιδιά από πίσω και να προσπαθούν να πετύχουν τους κύριους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κατηγορία των κυριών, της μεγάλης κυρίας λοιπόν. Εγώ και μεγάλον κύριε Κωστόπουλε. Την Ιωάννα τη Δρακάτου. Την Ιωάννα τη
Τι να πω. Οι τέσσερις είναι η Σωτηρία Καπελιού. Μπράβο! Καλή χρονιά, τι είπανε. Για την πρώτη θέση, Δρακάνα Σέλος. Αυτός έχει χάσει τα μαλλιά του. Στη δεύτερη θέση έχουμε τον Σαχρέτο, τον Χαράλαμο, ο οποίος πήγε στο εξωτερικό σήμερα. Στην πρώτη θέση έχουμε έναν άνθρωπο που δεν λέει να ξεκολλήσει τα τελευταία χρόνια από το βάθρο, είναι ο Νίκος Αποστόπουλος. Bravo, bravo. Συνεχίζουμε με την κατηγορία Μητρία των Ανδρών. Είναι ηλικία 40-49. Στην τρίτη θέση έχουμε τον Χρήστο το Μαυρίκιο, ο οποίος και αυτός είναι που προσθέτει όλες. Από ό,τι την απονομή θα κάνει ο Τρίπονας ο Καραχάλιος από την Λασπορτίβα, ο οποίος είναι και χορηγός φέτος στην Λασπορτίβα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί στη δεύτερη θέση είναι ο Σταύρος του Στεφανή, ο οποίος επίσης είναι από. Έτσι μόνο. Σώμα καριέρα. Έλα. Μπορεί να καλύψει ένα βάθο παρέα. Και θα πούμε περισσότερα για το επόμενη. Μπράβο, μπράβο. Ελά, άστα εκεί πέρα στην άκρη. Δεν πήραμε. Συνεχίζουμε. Και έχουμε στην τρίτη θέση τον Δημήτρη τον Δημητρίου. Στη δεύτερη θέση έχουμε τον Φώτη τον Ζυμό. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, Φώτη! Μπράβο! Φώτη, Φώτη! Και στην πρώτη θέση τον Δημήτρη τον Σελετή. Καταλαβαίνετε, είναι μια κατηγορία με πολύ Στην απονομή θα κάνει και ο Δημητρίου, Γεωργίου, Δημήτρης Γεωργίου, Δημητρίου, άμεση σχέση με τον Ολύμπιο Μάραθον και...
τεχνική διεύθυνση και στα παρανέστη φέτος το διευθυντή. Και έχουμε στη δεύτερη θέση τον Ηλία τον Καραλή. Και στην πρώτη θέση τον Ηλία τον Καρυπίδη. Μπράβο, μπράβο. Μαθή να απονομή τελειώσανε οι ηλικιακές και περνάμε στις κατηγορίες της γενικής. Ξεκινήσουμε με τις γυναίκες, οι οποίες είναι και οι νικήτρες της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Τις απονομές θα κάνει ο κύριος Πιθαγούλας από το Αϊράν. Και έχουμε στη δεύτερη θέση την Ανδριάννα τη Βασιλάτου. Μπράβο, κορίτσια. Στη δεύτερη θέση έχουμε τη Δήμητρα τη Μίκα. Και στην πρώτη θέση έχουμε τη Μαρία Μάλα. Έλα, έλα. Μπράβο, κορίτσια, μπράβο. Η Δήμητρα με 407 και η Μαρία με 411. Παίχθηκε πραγματικά στον τελευταίο αγώνα η πρώτη θέση και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Σταύρο. Στην πέμπτη θέση έχουμε τον Βαγγέλη τον Νούλα. Στην τέταρτη θέση έχουμε τον Δημήτρη τον Δημητρίου. Έλα ρε Δημήτρη πάλι. Ο Δημήτρης είναι τέταρτος με 368 βαθμούς από δύο δεύτερες, μία πρώτη και μία πέμπτη θέση. Μπράβο Δημήτρη. Στην τρίτη θέση, Φώτης Δεσιμόπουλος. Μπράβο, Φώτη! Έχει φαν κλαμπ, έχει φαν κλαμπ. Πώς την αφήνεις εσύ καλέ να έχει φαν κλαμπ? Δεν είναι. Λέω, το ξέρω, μωρέ και εσύ. Δύο πρώτες, μία δεύτερη και μία τρίτη θέση στους αγώνες που... Τα φαινόμενα θα πρέπει. Στη δεύτερη θέση, Δημήτρης Ελέτης. Μπράβο! Δύο πρώτες και δύο δεύτερες θέσεις. Ναι. Και στην πρώτη θέση, για ακόμη μία φορά. Μπράβο! Με τέσσερις πρώτες νίκες και καμία αμφιβολία για την επίσταση. Καταρχήν σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Εγώ σε σχέση με τα παιδιά, σε όλο αυτό
απλά εκπροσωπώ τους αθλητές, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο και δεν κάνω και καμία δουλειά. Όλη τη δουλειά την κάνουν τα άλλα παιδιά. Εγώ απλά χαίρομαι σαν αθλητής να βλέπω άξιους συναθλητές και παιδιά να έρχονται και να εμπνέονται από τις προσπάθειές μας να γίνονται καλύτεροι, όπως είδαμε στην Ιταλία. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα, γιατί είδα τη σπίθα αυτή που είχα χρόνια να δω, στο χώρο μας τουλάχιστον. Και ελπίζω σιγά σιγά να έρχονται ακόμα περισσότεροι να με κερδίσουν τα παιδιά. Κατά ούτως ή άλλως θα με κερδίσουν, γιατί θα κάνω λίγο μαραθώνιο τώρα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και τα τέτοια και από το 2019, μακριά από τραυματισμούς όλοι. Και σας περιμένουμε στο βουνό και όλους τους συνοδούς. Μην μας περιμένετε εδώ στις πλατείες. Ανεβείτε λίγο προς τα πάνω. Γιατί μάλλον δεν ξέρετε καν τι κάνουμε. Δεν τρέχουμε λίγο στην άσφαλτο προς πίσω και αυτό που φαίνεται δηλαδή. Κάνουμε άλλα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να δούμε ανθρώπους που έχουν περπατήσει καμιά ωρίτσα, να δούνε τι κάνουμε εκεί πάνω. Μπράβο, μπράβο. Κάνε όλοι οι νικητές πάνω να κάνουμε μια φωτογραφία έτσι. Και οι νικητές. Και οι κύριες παραγωγικά. Μαρία! Μαρία! Μαρία, πρόσεξε, ναι, ναι. Μαρία, κάτσε, κάτσε. Εγώ είμαι fan club Φώτη. Το ξέρω, κάτι καταλάβαμε όλοι. Εδώ, εδώ γράφει. Και εγώ το ένα θα πάρω. Το μεγάλο, το μεγάλο. Αυτό είναι μεγαλύτερο από σένα, πάρω το πιο κάτω. Αυτή θέλω να τη βγάλω. Παλιά. Οπότε μια που μου πέσουν. Έλα, έλα. Κόψαν φωτογραφία τώρα. Περίμενα.